Η αναγέννηση αναχωρεί αύριο για το μακρινό Σιδηρόκαστρο, εκεί όπου το απόγευμα της Κυριακής και για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος θα εντοπίσει το τοπικό εθνικό. Η ομάδα της Καρδίας παραμένει αίτητη στο φετινό πρωτάθλημα, προέρχεται από δύο συνεχόμενες εντός έδρας νίκες και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα ώστε να παραμείνει στο κυνήγι της κορυφής και του πρωτοπόρου του ομίλου Απόλλωνα Καλαμαριάς. Στο μεταξύ, εκδικάστηκε χθες η ένσταση που κατέθεσε η αναγέννηση για την αντικανονική συμμετοχή του ποδοσφαιριστή του Τυρνάβου Γιώργου Καβίτση στο μεταξύ των δύο ομάδων αγώνα της πρεμιέρας φετινού πρωταθλήματος. Ο νομικός εκπρόσωπος της αναγέννησης, κ. Λάμπρος Μπίρδας, ανέλησε τους λόγους για τους οποίους ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής δεν έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί. Η απόφαση αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα και μετά την κατάδυση των υπομνημάτων από τις δύο πλευρές, με τους ανθρώπους της αναγέννησης να εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως η ομάδα τους θα δικαιωθεί.